Από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Θύελλας με τον Ολυμπιακό Λαβρίου. Η Θύελλα κέρδισε 1-0. Μετά το αποτέλεσμα που μάθαμε, μόλις μάθαμε και την ήττα του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, η Θύελλα λοιπόν είναι στην πρώτη θέση ισόβαθμη μαζί με τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, και το σημερινό και το άλλο αποτέλεσμα? Είναι πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα το σημερινό, γιατί ο αντίπαλος δίνει αξία στον νικητή που λέμε, γιατί ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει. Μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να ομολογήσω ήταν πολύ καλύτερη από εμάς. Στο δεύτερο ανεβάσαμε την απόδοσή μας και καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, οι οποίοι σε συνδυασμό και με την ήττα του Γοιατίου τους κάνουν χρυσούς. Μας δίνει πίστη για τη συνέχεια, γιατί πάντοτε σε αυτή την ομάδα πίστευα από την αρχή. Θεωρώ ότι είναι στα πόδια μας πλέον να παραμένουμε εκεί και να μην ζαλιστούμε. Η κορυφή ζαλίζεται δηλαδή, έτσι. Πάντοτε η κορυφή έχει πίεση. Θεωρείς ότι ήταν θέμα τύχη σήμερα για τη Θύελλα, αφού... Όχι. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να πέρασε μπροστά στο σκορ το Λαύριο, ειδικά στο πρώτο λεπτό με το δοκάρι. Αλλά παρόλο που δεν ήμασταν καλοί, είχαμε και εμείς ευκαιρίες μας στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε κάποιες επισκέψεις στα καρέ. Απλά χάναμε τις περισσότερες μονομαχίες στο κέντρο και δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε σωστά. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ομάδα μας ήταν κυρίαρχη και έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, και ήταν θέμα χρόνου να μπει τον γκολ. Τι τους είπες στα αποδυτήρια δηλαδή και μπήκανε πιο ζεστοί στο δεύτερο ημίχρονο? Τους είπα ότι πρέπει να μπούμε στις συνθήκες του αγώνα, γιατί δεν ήταν ο αντίπαλος εύκολος και έπρεπε να ανεβάσουμε και την ταχύτητα και τη δύναμη και τη διάθεσή μας για να παίξουμε ποδόσφαιρο, γιατί η νίκη θα ήταν πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.